Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτικνά, ο Κώστας. Όπως έχετε καταλάβει στα τελευταία βίντεο, υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα που αφορά την ήχο. Ακούστε λίγο. Ναι. Όλο το σπίτι είναι σχεδιασμένο ώστε να αναπαραγάγει την ήχο σε βαθμό τον οποίο δεν τον έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο σπίτι, οπουδήποτε. Οπότε, για να λύσω αυτό το πρόβλημα, προχώρησα σε κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχουν προτείνει αρκετοί και αρκετοί και στο χώρο που ασχολούνται, οπότε πιστεύω ότι θα κάνω μια μικρή αναβάθμιση με αυτό και πιστεύω ότι θα λύσω και αυτό το πρόβλημα. Εσείς λογικά έχω γυρίσει ήδη δύο βίντεο μέσα αυτό και ένα eBay unboxing, τα οποία θα τα δείτε με λίγο αυξημένη ηχό. Ζητάω την κατανόησή σας, αλλά πάμε στο unboxing να το δούμε και θα το κάνω εκτός σπιτιού για να μην σας ταλαιπωρήσω τα αυτιά άλλο. Οπότε, by the way, ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία θα τα δείτε σε ένα room tour του μέλλοντος ίσως και ίσως να είναι και ένα πολύ καλό φόντο για να τραβάω κάποια βίντεο. Και επίσης, θα σας δείξω κι άλλο ένα κομμάτι το οποίο ίσως να το έχετε δει, βασικά θα σας το δείξω, το περιμένετε. Όσοι είστε στο Instagram ξέρετε, κάντε follow για να το δείτε. Anyway, πάμε στο unboxing να δούμε τι πήρα για να καταφέρω να φτιάξω λίγο καλύτερα το ήχου του καναλιού. Προχωράμε. Όπως καταλάβετε, το unboxing θα γίνει στο αυτοκίνητο. Έχω κάνει κι άλλα, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι περίεργο. Και αυτό εδώ θα δούμε. Είναι το Shure. Εν τω μεταξύ, είναι δύσκολο να κάνεις unboxing με το ένα χέρι. Αν και κάποτε οι master του είδους τα κατάφερναν απόλυτα στις παλιές εποχές του YouTube. Αυτό εδώ είναι το Shure MVL. Είναι ένα πολύ ωραίο μικρόφωνο. Μπαίνει πάνω σε κινητό μέχρι και σε καταγραφέα προφανώς. Μέχρι να αποκτήσω καταγραφέα θα μπει στο κινητό ώστε να συγχρονίζω έτσι τα κομμάτια. Είναι πάρα πολύ απλό και από ό,τι έχω δει είναι το καλύτερο του είδους. Εν τω μεταξύ τελικά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις με το ένα χέρι unboxing, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Ελπίζω να μην πειράζει και εσάς. Έχει κάποια manual μέσα, κάποια εγχειρίδια. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά ακριβό μικρόφωνο, το αγόρασα 68 ευρώ. Θα μου πεις γιατί πήγες και πήρες αυτό και δεν πήρες ένα καταγραφέα κατευθείαν. Ήθελα κάτι εξ αρχής να μπορώ να το συνδέω πάνω στο κινητό και να το χειρίζομαι οπουδήποτε. Έχει δική του εφαρμογή. Το συγκεκριμένο είναι, είπαμε, το Shure MVL της Lavalier. Νομίζω αν την προφέρω σωστά, η οποία είναι από τις καλύτερες εταιρείες τουλάχιστον στον χώρο των μικροφώνων. Έχω ακούσει πολύ, πολύ καλές κριτικές γι' αυτό, έχω δει και πολλά βίντεο που το με δείγματα και όχι μόνο. Νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να είναι από τα πρώτα unboxing του συγκεκριμένου. Το αντίστοιχο που συγκρίνεται με αυτό είναι ένα Rode Plus κάτι, το οποίο είναι αρκετά καλό, αλλά νομίζω ότι με κέρδισε αυτό. Είναι πυκνωτικό μικρόφωνο, όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ η κάψουλα. Το καλώδιο του όλος παραδόξως, αν και λεπτό, έρχεται με καρφί jack, αν και μικρό, δεν μπλέκεται. Υπάρχει μέσα και σφουγγαράκι και πιάστρο για το πέτο, το οποίο βολεύει. Και υπάρχει και ειδική εφαρμογή, είναι στο πουγκάκι αυτό για να μην χαλάει, να μην λερώνει. Τώρα θα μου πεις, ένα πυκνωτικό μικρόφωνο κάνει τόσο πολύ? Κι όμως ναι, είναι ψήρα και από όσο ξέρω τουλάχιστον θα με βοηθήσει αρκετά ώστε να πετύχω αυτό που θέλω. Θα το δούμε κιόλας. Αν δείτε, έχει από το πλάι τις κάψες, που πάνω όχι, οπότε μπορείς να το βάζεις το πέτο και πιάνει τον ήχο από τα πλάγια. Ελπίζω τουλάχιστον να εξαλείψουμε το πρόβλημα προς το παρόν, μέχρι να δω τι θα κάνω. Κάποια στιγμή ευελπιστώ να πάρω και το αντίστοιχο με XLR υποδοχή. Υπάρχει άλλο ένα που μπαίνει με XLR υποδοχή, αλλά κοστίζει κανένα 80 και είναι ωραίο addition όταν θες να το βάλεις πάνω στο ασύρματο kit που έχει, το οποίο κοστίζει 240 ευρώ. Μέχρι τότε όμως θα περάσει πολύ καιρό και μπορεί, αν με βολέψει πραγματικά αυτό, να το δούμε. Ελπίζω με αυτό το πράγμα να τα καταφέρουμε. Προς το τέλος του βίντεο θα σας βάλω ένα μικρό δείγμα μέσα στο σπίτι με την αντίστοιχη ηχό και με αυτό το μικρόφωνο να μιλάω, να δούμε αν τα πετύχαμε ή όχι. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε και που κάνετε βίντεο και σας αποτρέπει αυτό. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να το δούμε και στην πράξη. Θα κάνει δουλειά όντως αυτό το πράγμα? Αυτό από μένα. Τσακτικνάω να έχετε μια όμορφη ημέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χειρότερο δωμάτιο με ήχο που μπορώ να βρω στο σπίτι. Δίπλα είναι και ο υπολογιστής, ακούγεται και ο θόρυβος από τον υπολογιστή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βελτιωθεί ή όχι. Ελπίζω να βελτιωθεί η ποιότητα. Αυτή τη στιγμή μιλάω με ενίσχυση μικροφώνου 1 dB.
από την εφαρμογή Motive, που είναι για το συγκεκριμένο μικρόφωνο σχεδιασμένη που μπορείς να το χειριστείς. Δεν ξέρω αν βοηθάει ή όχι, από το στόμα μου απέχει, το έχω στο πέτο και απέχει γύρω στα 10 με 15 εκατοστά από το πλάι. Θα το βάλω χωρίς να το επεξεργαστώ το κλιπ. Ελπίζω να μην είναι τόσο χάλια όσο χωρίς αυτό. Ιδάλλως κάψαμε 68 ευρώ. Και θα σας βάλω κι άλλο ένα δείγμα από μια άλλη εφαρμογή, γιατί ξέρω ότι παίζουν και εφαρμογές ρόλο σε αυτό. Εν τω μεταξύ δοκίμασα... Τώρα η εγγραφή γίνεται από το Titanium Recorder. Έχω δοκιμάσει ό,τι εφαρμογή έχω βρει. Είναι το παράδοξο ότι όλες μου επιτρέπουν να γράψω μονοφωνικά τον ήχο. Κάτι το οποίο δεν είναι άσχημο. Αν σκεφτείτε ότι το δωμάτιο έχει τρομερή ήχο που βρίσκομαι και έρχονται και ήχοι από το PC το οποίο δουλεύει σαν τρέλο, αυτή τη στιγμή κάνει render ένα βίντεο. Νομίζω ότι το Titanium τουλάχιστον στις ρυθμίσεις του είναι πολύ καλύτερο. Αυτή τη στιγμή το έβαλα να γράψει σε στερεοφωνική ρύθμιση και διάλεξα τη μέγιστη ποιότητα που μπορεί να βγάλει το συγκεκριμένο. Εάν όντως ισχύει αυτό που δείχνει το Titanium, μπορεί να είναι το καλύτερο. Θα το κρίνουμε στο αποτέλεσμα όμως. Τα περισσότερα ήταν ok, μέτρια, δεν μπορώ να πω ότι με τρέλαναν. Το Shure, το Motive, το πρόγραμμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δεν έχει πολλές ρυθμίσεις. Για να δούμε τώρα ως αποτέλεσμα τι θα πάρουμε. Αυτή τη στιγμή η εγγραφή γίνεται μονοφωνικά στο μπάνιο συγκεκριμένα, όπου ο αντίλαλος πάει και έρχεται χειρότερα από οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο. Γράφω, μιλάω σχεδόν ψιθυριστά έως πολύ ήρεμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνεστε εσείς τον αντίλαλο σε σχέση με μένα. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή είναι το Motive στα 5 decibel main gain. Ελπίζω να ακούγεται ok. Επίσης το ίδιο περιβάλλον με το Titanium. Γράφει λίγο πιο χαμηλά σε 192 kbps, 192 bitrate. Στέρεο πάλι, αλλά έχω κατεβάσει την ποιότητα υποτίθεται σε... στα 44 kHz. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Μιλάω επίσης σιγανά, αλλά ο αντίλαλος τουλάχιστον πάει και έρχεται. Από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα πρέπει να έχει προοριστεί πολύ ο αντίλαλος. Βέβαια υπάρχει ένας υποτιθέμενος θόρυβος, ένας λευκός θόρυβος από πίσω, αλλά μπορεί να είναι και η εφαρμογή, οπότε μπορεί να είναι και το κινητό, μπορεί να είναι 1002 γι' αυτό. Κάποια στιγμή θα προμηθευτώ και έναν εξωτερικό καταγραφέα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν μου φαίνεται τόσο δύσκολο να επεξεργαστώ αυτόν τον ήχο από ότι τον αντίλαλο. Οπότε νομίζω ότι τη δουλειά μου θα την κάνω προς το παρόν. Αυτό ήταν. Πιστεύω να σας άρεσαν τα δείγματα. Είναι ακριβό μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ακόμα δεν ξέρω. Δεν έχω πιστεί ότι αξίζει τόσο, αλλά τουλάχιστον από το λίγο που άκουσα, ο αντίλαλος τουλάχιστον και η ήχο έχει απομακρυνθεί. Οπότε νομίζω ότι είναι ok.